Κολατσό. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Φοβάμαι τα επί, τα φουράγια ψάχνουμε τώρα. Αυτά είναι δύσκολα, δεν είναι. Δεν είναι πολύ εύκολα, είναι. Μας εξαρτάται. Αλλά. Δεν εξαρτάται. Κάντε το καλά. Όχι, την 32 είναι. Είναι. Ναι. Θεός, κάτσε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, ο παντακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σγήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυγήνως και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Δύο ημέρες, τρεις πόσο είναι ή όχι. Όχι, παραπάνω. Και φτάνει η ημέρα που ονομάζεται και την ξέρουμε όλοι μας η Παπαντή. Όλοι γνωρίζουμε ότι την ημέρα αυτή η Παναγία κάτω από το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου βάδισε με αγκαλιά τον Κύριο, νεογέννητο βέβαια, 40 ημερών, στο ναό, όπως όλες οι γυναίκες, για να εφαρμόσει αυτό που ο Μωυσής μετά από εντολή του Θεού όρισε μέσα στο νόμο, να ευλογούνται στο ναό ώστε με αυτό τον τρόπο να καθαρίζει από οτιδήποτε η γυναικείο η γυναίκα έχει υποστεί κατά την περίοδο της γεννήσεως και πριν. Αυτό το σκηνικό της εισόδου του Κυρίου να το δούμε με λίγες γραμμές από την Γενή και με πολλά σχόλια από τον Άγιο Μεθόδιο Επίσκοπο Πατάρων της Λυκίας, ο οποίος είναι και μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς τα εξής. Ότε επλήστησαν ημέρα του καθαρισμού αυτών κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανοίγαγον εις Ιεροσόλυμαν παραστήσε το Κυρίο. Και σύμφωνα με τις ημέρες του Μωυσή, και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες για το καθαρισμό της μητέρας του παιδιού, της Παναγίας, δηλαδή, και του αραβανιαστικού της, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν και να το αφιερώσουν το παιδί στον Κύριο και να το αφιερώσουν, το λέω όλη μια φορά, να το καταλάβουμε. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Μωσαϊκός νόμος έγραφε «Πανάσεν διανοίγων μήτρα, Άγιον το Κύριο κτηθήσετε». Εδώ έχει ένα μικρό αερόδρομο, αν κρυώνεται να το πάρετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγε λοιπόν ο νόμος του Μωυσή ότι κάθε αγόρι, παν άρσεν, κάθε αρσενικό δηλαδή, παιδί, που άνοιγε η μήτρα της γυναίκας και ερχόταν στον κόσμο, εθεωρείτο ή
θα ονομαστεί Άγιο, δηλαδή αφιερωμένο στο Κύριο. Σίγουρα ο νόμος του Μωυσή που γράφει αυτά δεν μιλάει για όλα τα πρωτότοκα παιδιά. Γιατί Άγιο, αφιερωμένο στο Θεό, σίγουρα δεν ήταν ο Κάιν που σκότωσε τον αδελφό του. Πρωτότοκος δεν ήτανε. Επομένως δεν ήτανε Άγιος ώστε να αφιερωθεί στο Θεό. Σίγουρα πρωτότοκος δεν ήτανε και ο Ισάβ, παιδί του Ιακώβ, ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, που είχε στο στόχαστρο να σκοτώσει τον Ισάβ, τον Ιακώβ. Τον Ισάβ και Ιακώβ, δεν είναι. Δύο δεν είναι. Του Ιακώβ παιδί. Του Ιακώβ παιδί. Όχι. Του Ιακώβ παιδί. Αλλά πρωτότοκος ήταν και αν δεν είχε κρύψει η μάνα του, θα τον είχε σκοτώσει. τον αδερφό του. Άρα, όταν λέει ο Μωσαϊκός νόμος ότι τα πρωτότοκα παιδιά, κάθε πρωτότοκο παιδί, πρωτότοκα ήταν και αυτά, αλλά όμως ήταν άγια. Δεν ήταν άγια. Ούτε και μπορούσαν να αφαιρωθούν τέτοια παιδιά στο Κύριο, στο Θεό Πατέρα. Επομένως, αφού δεν ήταν και όπως δεν ήταν κάθε πρωτότοκο παιδί Άγιο, Άγιο ήταν εκείνο που κρατούσε η Παναγία και γι' αυτό μιλάει προφητικά ο Μωυσής, ότι μετά από εκατοντάδες χρόνια θα έρθει αυτός που είναι ο μοναδικά Άγιος, θα το σηκώσει στα χέρια η Παρθένος, για Παρθένος σίγουρα μιλάει η Αγία Γραφή, και αυτόν θα ευλογήσει, το πρωτότοκο παιδί δηλαδή που θα έχει και το όνομα Ιησούς, θα ευλογήσει ο προφήτης Σιμεών. Επίσης ο νόμος όριζε όταν πήγαινε να πάρει η μάνα την ευχή από τον ιερέα στο ναό, έπρεπε να αφιερώσει ένα ζεύγος τριγώνων ή περιστερών. Είναι νεοσούς περιστερών, λέει. Νεοσούς. Φρέσκα, φρεσκογεννημένα. Νεοσούς. Φρεσκογεννημένα περιστέρια. Λέει, γιατί να είναι πρώτον άρτια, ολόκληρα, να μην λείπει τίποτα από τα θύματα που προσφερόντουσαν και επιπλέον να είναι και καθαρά. Καθαρά. Αυτό λέει φανέρωνε την καθαρότητα εκείνων που πήγαιναν να προσφέρουν ως αφιέρωμα το παιδί στο Θεό. Την καθαρότητα, δηλαδή πιανού, της Παναγίας και του Ιωσήφ. Έχουν νόημα βαθύτερο, ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Φανέρωναν ότι αυτοί που θα πήγαιναν να προσφέρουν το παιδί το 40ήμερο, ήσαν καθαροί και από καθαρά χέρια προσφερόταν στο Θεό. Και βέβαια αυτούς, την Παναγία και τον Ιωσήφ και τον Κύριο στην αγκαλιά της Παναγίας υποδέχθηκε ο προφήτης Σιμεών, που βεβαίως είχε προσευχηθεί
να μην πεθάνει πριν πάρει στα χέρια του και ευλογήσει το σωτήρα του κόσμου. Όταν το ευλογήσει και μετά, είχε ζητήσει από τον Κύριο να τον πάρει. Γιατί ήδη τη σωτηρία του κόσμου την εκάσε στα χέρια, τον Κύριό μας δηλαδή, και τον ευλόγησε. Αυτός λοιπόν και είπε το νι να πωλήσεις το δούλο σου, τώρα μπορεί να με πωλήσεις το δούλο σου. Φέρω στο νου μας τις εξής εικόνες. Την Παναγία που έχει αγκαλιά τον Κύριο του ουρανού και της γης σαν βρέφος 40 ημερών. Απέναντι από εκείνη την πραγματικότητα το ναό του Κυρίου, το ναό που, στο οποίο πήγε για να ευλογηθεί η Παναγία. Βέβαια και το Σημεών. Θα σταθώ λίγο στο ναό, να αναφέρω τα εξής. Ότι ο ναός στον οποίο πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ για να ευλογηθεί, είχε δύο χωρίσματα. Ένα στο οποίο έμπαινε ο λαός και άλλο στο οποίο έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο και λεγότανε Άγια των Αγίων. Έμπαινε μία φορά το χρόνο και εκεί πρόσφερε θυμίαμα και μόνο θυμίαμα ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων και προσευχόταν στο Θεό. Μην ξεχνάμε τον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγίου μας Βαπτιστή, τον Ζαχαρία, που λέει έτυχε στην αρχιερατεία του, τότε που ήταν αρχιερέας ο Ζαχαρίας, του θυμιάσε το Κύριο να προσφέρει θυμίαμα στον Κύριο. Εκεί λοιπόν στα Άγια των Αγίων, επαναλαμβάνω, μία φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας. Πάνω ακριβώς στο ιερό όπως έχουμε τώρα εμείς, που μπαίνει ο ιερέας, έτσι. Τότε σαν ιερό ήταν τα Άγια των Αγίων, δεν έμπαινε κανένας άλλος παρά μόνο ο αρχιερέας. Από πάνω στη στέγη είχε δύο χερουβίμ, ομοιώματα αγγέλων. Δύο ομοιώματα αγγέλων. Που σήμαινε ότι είναι τόπος ιερός, άβατο. Άβατο. Μέρος δηλαδή που δεν το βαίνει, δεν το διαβαίνει, δεν το περνάει κανείς. Και το ευλογούσαν τα χερουβίμ. Και ο Σάκης ήθελε ο Θεός να έρθει σε επικοινωνία με τους αρχιερείς ή ειδικά με τον Μωυσή, του έλεγε εντάφθα οφθείς ο Μέση, εκεί θα πας, θα με δεις και θα σου παρουσιαστώ και θα σε ομιλήσουμε. Στο Άβατο, στα Άγια των Αγίων. Θα μου πείτε, υπήρχε νόμος, βεβαίως. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο και την Ερυθρά Θαλάσσια και μετά, τότε του είπε, φτιάξε. Κάνε αυτό το σχήμα. Του έδωσε. Τη σκηνή. Βέβαια, ήταν σε σκηνή. Ήταν φορητός ο ναός. Ήταν σε σκηνή και του είχε πει να είναι κατά αυτόν τον τύπο. Άλλωστε το μνημονεύει. Άλλωστε το μνημονεύει και ο Απόστολος Παύλος. Πώς το μνημονεύει. Εδώ τώρα που είμαστε εμείς είναι
ο κοινός τόπος του λαού τώρα που ζούμε στη ζωή αυτή. Αν πάμε ψηλά στην αγκαλιά του Κυρίου, εκεί είναι τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων, όταν φύγουμε, αφήσουμε το σώμα εδώ και φύγουμε, θα πάμε στα Άγια των Αγίων. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος έγινε πρόδρομος, άνοιξε το δρόμο, πριν από κάθε άλλον άνθρωπο, ώστε πέρασε στο ενδότερον, λέει εδώ στο Ευαγγέλιο, στις επιστολές, πέρασε ο Κύριος σαν άνθρωπος, συνοδευόμενος την ημέρα της αναλήψεως, επαναλαμβάνω, σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός, είναι πανταχού παρών. Της αναλήψεως λοιπόν, το σώμα που πήρε από την Παναγία, το οδήγησε στα ενδότερα του καταπετάσματος, στα Άγια των Αγίων. Το λέει προς Εβραίους επιστολή. Και διαβάζεται, παρακαλώ, συχνά αυτή η περικοπή η Αποστολική, όταν γιορτάζουν αρχιερείς, Χρυσόστομος, Βασίλειος, μεγάλη αρχιερείς, που είναι αντίγραφα, θα λέγαμε, του μεγάλου αρχιερέως Χριστού, που όπως ο Κύριος λοιπόν ήταν, λέει, άχρατος, αμίαντος και λοιπά, λέει ο Απόστολος Παύλος, όμοια ζωή παρουσίασαν και αυτοί οι αρχιερείς που έζησαν στη γη επάνω και έγιναν θύματα και αυτοί, όπως είπε ο Κύριος, και ανέβηκαν και αυτοί σαν τον Κύριο στα δεξιά του Πατέρα, στα ενδότερα του καταπετάσματος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι τα Άγια των Αγίων ήταν χώρος που έμπαινε ο αρχιερέας. Από το χώρο αυτό δεν εμποδίστηκε να περάσει μέσα και να ζήσει και να περπατάει η Παναγία Θεοτόκος. Δεν την αφιέρωσε στο Θεό την Παναγία. Όταν έγινε πόσο, 3 ετών, και μετά έζησε έως 12 ετών περίπου μέσα στο ναό και μεγάλωσε στο ναό μέσα. Και στα Άγια των Αγίων που δεν είχε μπει καμία άλλη γυναίκα. Καμία απολύτως άλλη γυναίκα. Παραλαμβάνω, στο ιερό του εβραϊκού ναού υπήρχαν τα χερουβίμ, λέω, ομοιώματα, αγαλματάκια, που παρίσταναν αγγέλους, για να φανερώσουν ότι αυτός ο τόπος είναι κατεξοχήν Άγιος. Και η Παναγία, αφού ο χώρος αυτός είναι, ονομαζόταν Άγια των Αγίων, και η Παναγία μας είναι η Αγία των Αγίων. Η Αγία, δεν υπάρχει άλλη, που να είναι πάνω από όλες τις Άγιες, υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό η Παναγία έμπαινε μέσα, και γι' αυτό ο ναός έγινε, χωριζόταν στα Άγια των Αγίων, για να δηλώσει ότι θα πει μέσα αυτή που είναι η Αγία των Αγίων. Υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν όλα αυτά προμηνύματα, προτυπώσεις, προτύπωνα, φανέρωνα από πριν, τι επρόκειται να συμβεί. Στο ναό μπήκε η Παναγία. Αλλά ναός ήταν και η Παναγία. Ναός ήταν και η Παναγία. Στο ναό που μπαίνω μέσα, λέμε ότι είναι ο οίκος του Θεού. Κατοικεί ο Θεός. Θα μου πείτε, μέσα στο ναό κατοικεί μόνο. Όχι, βέβαια το ξέρουμε πολύ καλά. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, λέμε. Αλλά ο κατεξοχήν χώρος, ο αφιερωμένος, ο αγιασμένος από τις προσευχές, είναι ο ναός. Και η Παναγία η ίδια ήταν ο κατεξοχήν χώρος, ο αγιασμένος, στον οποίο κατοίκησε ο Θεός. Ο Θεός του ουρανού και της γης, που πήρε σάρκα ανθρώπινη, χώρεσε μέσα στο ναό, στην κοιλιά της Παναγίας. Ναός και Παναγία. Ο ναός πήγε στο ναό. Αυτή που ήταν ευλογημένη, γιατί δέχθηκε
τον ποιητή του ουρανού και της γης, τον Κύριο, μέσα της. Και ήταν ναός που ήταν ευλογημένη, πήγε να ευλογηθεί. Το πιάνουμε και το πράγμα. Αυτή που ήταν κατεξοχήν η κυρία της ευλογίας, που δίνει την ευλογία και αγιάζονται όλοι, πήγε να πάρει ευλογία. Αυτά είναι άπιαστα στο μυαλό του ανθρώπου. Αναφέρεται, και είναι και πραγματικό της, ότι ο Δαβίδ, όταν βρισκόταν ή όταν έμπαινε στο ναό, ήταν μπροστά έξω από το ναό και είχαν εορτές, αισθανότανε τόση χαρά, ώστε ακούμε και λέει ενείται αυτόν να την πάνω και χορό. Τότε, τότε παίζαν και τύμπανα. Τότε υπήρξε, γύρωσε και χωρί κατά έναν τρόπο, αλλά και ημνούσαν τον Θεό ομαδικά έξω. Με φωνές. Με φωνές. Ρώστονε. Τον ημνούσαν με φωνές. Θέλω αυτό να το προσέξουμε, γιατί υπάρχει η εξής εικόνα. Όπως ο Δαβίδ εκδήλωνε σκηνές χαράς και υμνούσε έξω από το λαό τραγουδώντας το Θεό και τον ανθρώπο, ο Άγιος Μεθόδιος Επίσκοπος Πατάρων λέγει το εξής, ότι ανεφήμισον τον πανταχού πάντοτε παρόντα, λέει, και εσύ λέει πες ύμνους σε εκείνο που είναι παντού και πάντοτε παρόν, να πεις ύμνους. Όπως έλεγε ο Δαβίδ μπροστά από την Κιβωτό που υμνούσε τον Θεό, όταν βλέπεις και εσύ ή φέρεις στο μυαλό σου την Παναγία να μπαίνει μέσα στον άνθρωπο να αγκαλιά τον Κύριο για να πάρει ευλογία. Και η Παναγία Ναός είναι, είπαμε προηγουμένως, στο οποίο κατήγησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γίνουμε κατανοητός ή όχι? Να τα προσέχουμε, γιατί όσο τα καταλαβαίνουμε, τόσο αγιαζόμαστε, τόσο περισσότερο συμμετέχουμε στις γιορτές που γίνονται. Γιατί οι γιορτές δεν είναι να πάμε σαν στη διάρκεια τους και να φύγουμε σαν παγωμένη κολόνα. Οι γιορτές είναι να πάμε, να κυγόμαστε μέσα στην εκκλησία από τα γιοπνεύμα, να φλεγόμαστε και λέμε Κύριε, σε ζήσαμε. Φεύγουμε ζωντανοί από την εκκλησία. Φεύγουμε ζωντανοί από την εκκλησία. Δεν είναι μια γιορτή που τη ζούμε, άντε πέρασε η γιορτή και τελείωσε. Η γιορτή είναι κάτι που βιώνεται, κάτι που μένει, και όχι μόνο μένει, αλλά και ακολουθεί, μας οδηγεί στον ουρανό, εκεί που μπήκε και ο Κύριος, στα ενδότερα του μεταπετάσματος. Αυτό το σκοπό έχει να μας οδηγεί, να μας κάνει η γιορτή. Λοιπόν, και ο Μωυσής το ίδιο, όταν έκανε, λέει, την Κιβωτό, σε πρώτη φάση που του είπε ο Θεός, κάνε την Κιβωτό, σε αυτά τα μέτρα, με αυτά τα υλικά κλπ, με αυτό το σχέδιο που τα έδωσε όλα ένα ο Θεός, τότε λέει ο Μωυσής, είπε δυνατά, το κατάλαβε η καρδιά του, ότι ήταν ο ναός του Θεού αυτός. Τώρα, να ξεφύγω από το θέμα, τι να πω τώρα, που δεν το σεβόμαστε το ναό του Θεού, όχι εμείς, μπας περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι λέω. Και δεν σεβόμαστε το ναό του Θεού, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με τα ιερά. Τι εννοώ, ούτε βιβλία γράφεις ανοίγουμε, ούτε βίους αγίων διαβάζουμε, ούτε την προσευχή την κάνουμε σαν έργο που είναι το πρώτο έργο της ζωής μας, ούτε στα μυστήρια προμε μέρος και πάει στην εκκλησία και υπάρχει γύμνια και υπάρχει συζήτηση και τι δεν υπάρχει στην εκκλησία μέσα. Λοιπόν, ο Μωυσής λέγει, τότε, το λέει η Γραφή, στην Έξοδο κεφάλαιο 15, στίχο δεύτερο, όταν έφτιαξε το ναό, για πρώτη φορά, είπε ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Να, ο Θεός μου. Καταλάβετε, κατοικούσε μέσα ο Θεός και το φώναζε να το ακούσουν. Αυτός είναι ο Θεός μου και θα το δοξάσω. Και αυτός είναι, λέει, ο Θεός του Πατρός μου και θα τον υψώσω. Θα πω ύμνους ώστε να τον υμίσω όσο δυνατό περισσότερο. Βέβαια, επαναλαμβάνω να το προσέξουμε, γιατί μιλάω για τον ναό. Το τονίζω γιατί μιλάω για τον ναό.
γιατί συμβόλιζε ο ναός, συμβόλιζε τον ναός, την Παναγία, που και εκείνη ήταν ναός πνευματικός, όπου μπήκε ο πολιός των ημερών, ο αιώνιος Θεός, με άλλα λόγια, ο αιώνιος Θεός, και κατοίκησε 9 ολόκληρους μήνες και έγινε άνθρωπος. Έτσι βλέπουν οι Άγιοι την Παναγία, έτσι την ονοματίζουν, έτσι την χαρακτηρίζουν και την υμνούν και την δοξάζουν. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Λοιπόν, αφού η Παναγία μας είναι ο Άγιος Ναός του Θεού, ο κατεξοχήν Άγιος Ναός του Θεού, και αλλού λέει ο αχώρητος παντί, εκείνος που δεν χωράει πουθενά, που δεν χωράει πουθενά, ο Θεός δηλαδή, εχωρήθη εγκαστρή, χώρεσε μέσα στην μήτρα της Παναγίας, εχωρήθη, χώρεσε μέσα. Το πώς, μην το ρωτάς, αυτό είναι ακατανόητο και ασύνητο και στα αρχαγγελικά μυαλά, στους αρχαγγελικούς νοές. Βεβαίως και την Παναγία είχε την πραγματικότητα εκείνο που αναφέρει ο Μωυσής. Πανάσεν διανοίγω μήτραν, Άγιον το Κύριο κληθήσεται. Από την Παναγία λοιπόν γεννήθηκε το Άσεν, ο Κύριος της δόξης, και είναι Άγιος και είναι και θα είναι σε όλους τον αφιερωμένος στον Πατέρα του Θεού. Στον Πατέρα του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το ζευγάρι το Άγιο, μεγαλέα τον Κύριο, που όλοι τους είναι Άγιοι και που κρατάει τον Πανάγιο Θεό μας στην αγκαλιά, αυτή η εικόνα η μεγάλη, δεν είχε ανάγκη το ζευγάρι αυτό από ευλογίες. Όταν έφτιαξε τον νόμο Μωυσής, τον έφτιαξε και αναγιάζονται οι άλλοι, οι άνθρωποι, όλοι και ο Μωυσής μαζί. Το νόμο τον έδωσε ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το έλατον υποτουμίζονος ευλογείται. Δηλαδή, το μεγαλύτερο, το κατώτερο το ευλογεί. Πιο απλά, ένας γέρος μπορεί να δώσει ευχή σε ένα νέο, να δώσει την ευχή του. Ένας Άγιος μπορεί να δώσει ευχή σε ένα αμαρτωλό. Ένας Θεός μπορεί να ευλογήσει την οικογένεια ολόκληρη. Έτσι δεν είναι? Το ανώτερο λοιπόν ευλογεί το κατώτερο, δίνει την ευχή στο κατώτερο. Εδώ πήγαινε, αν το προσέξουμε καλά με το μυαλό μας, το ανώτερο να πάρει ευχή από το κατώτερο. Πήγαινε ο Θεός Κύριός μας ως σαρκωθής άνθρωπος με την υπεραγία Θεοτόκο να πάρει ευχή από τον άνθρωπο Σημεών, που ήταν κατώτερος και έπρεπε να ευλογηθεί ο Σημεών από την Παναγία και από τον Κύριο της δόξης. Και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ο νόμος δόθηκε από τον νομοθέτη και εδώ βλέπουμε ο νομοθέτης να δέχεται ευχή και ευλογία από εκείνο που δέχτηκε τον νόμο, τον άνθρωπο. Είναι πράγματα που δεν πιάνονται στο μυαλό. Δεν μπορεί να τα κατανοήσει αυτό το άνθρωπο μυαλό. Όμως τα βιώνει η ψυχή. Όμως τα καταλαβαίνει τόσο καλά η ψυχή, ώστε παραλύει και δεν γίνεται να μην αναλυθεί σε ύμνος και να πει «Δόξα σοι το δείξει το φως». Λέει ο ίδιος εδώ ο Άγιος, ο Πατάρων, «Παναγία, σε βλέπω να είσαι ένα εξαίσιο θαύμα». Ένα εξαίσιο, δηλαδή το κατεξοχήν εξαιρετικό θαύμα που είδε η γη. Δεν υπάρχει άλλο θαύμα που να μπορεί να πούμε ότι είναι θαύμα. Το μοναδικό θαύμα είναι ότι ήρθε ο Θεός στον κόσμο. Και είσαι, λέει, εξαίσιο θαύμα, γιατί ένωσες τα επίγεια του ταδό που περπατάμε εμείς με τα ουράνια. Ένωσες αυτά τα πράγματα. Τα έκανες ένα, γη και ουρανό. Να
Αναφέρω, λέει, παράδειγμα, ο Άγιος Επίσκοπος των Πατάρων της Νικαίας Μεθόδιος. Να φέρω παράδειγμα. Τι άλλο, λέει, παράδειγμα, να σου πω. Δεν το άκουσες. Όταν την ημέρα που γεννήθηκε ακούστηκε ύμνος «Δόξα νηψής Θεό», ποιος τον είπε τον ύμνο αυτό? Και πηγή ειρήνη ανθρώπινη ευδοκία. Δεν το είπαν οι άγγελοι? Δεν του ουρανού αυτοί οι τραγουδιστές, οι ημνητές της Αγίας Τριάδος? Όταν λοιπόν βλέπεις τον ουρανό να έρχεται και να παίρνει μέρος σε αυτό το γεγονός της γεννήσεως, αυτό δεν είναι εξαίσιο θαύμα? Τι είναι? Λέει εξαίσιον το περισσέτελούμενο. Εκείνο που έγινε γύρω από σένα Παναγία είναι εξαιρετικό. Είναι θαύμα θαυμάτων. Δεν υπάρχει άλλο θαύμα. Έλεγε και ο πάτερ Εφάνιος, ο αείμνηστος εκείνος. Λέει, είχε βρει μια γυναίκα, τη συνάντησε φαίνεται, που ήταν από αυτές τις περίεργες που συνήθως βλέπει, λέει, ξέρεις, έγινε το εξής θαύμα και τρέχουνε για να δούνε. Και για να της δώσει να καταλάβει τι είναι θαύμα, της λέει, ήταν ένα θαύμα, λέει. Πού λέει η γέροντα έδωσε θαύμα? Άκουσε, άλλο θαύμα. Νεότερο, αγιότερο. Δεν θα δει ο κόσμος, είναι η γέννηση του Κυρίου. Μην ψάχνει να δεις άλλο καλύτερο. Αφού το είδες και είδες στη γη, θα το θαύμασαι, λέει. Λοιπόν, τώρα η Παναγία πάει τον Χριστό στο ναό. Να πάρει την ευλογία. Είμαστε στο θέμα μας μέσα. Ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου. Με την παρουσία του Χριστού τέρμα ο νόμος. Δεν καταργεί το νόμο. Προσέξουμε. Αλλά πού οι θυσίες γίνονται? Πού είναι ο νόμος? Πού οι καθαρμοί που γίνονταν? Γίνονται. Αφού άλλη θυσία ανώτερη από εκείνη που ο Κύριος έκανε με το να έρθει και να σταυρωθεί, δεν υπάρχει που να την ξεπερνάει. Είναι η μοναδική τέλεια θυσία. Γιατί έχισε το αίμα του τέρμα όλες οι θυσίες που γινόταν στο νόμο μέσα. Όλες γινόταν για καθαρίσει το σώμα του ανθρώπου και να μπει στην εκκλησία μέσα από ψυχή. Μα τώρα η θυσία έγινε για να καθαριστεί ο άνθρωπος μέσα. Για να καθαρίσει την ψυχή. Είναι η θυσία με κεφαλαία γράμματα η τέλεια που είδε η γη και ούτε πρόκειται να ξαναδιάσει. Τέρμα λοιπόν ο νόμος. Ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πράξη του νόμου που να συνεχίστηκε μετά την παρουσία του Κυρίου μας. Και ακόμη, όχι μόνο το τέλος του νόμου είναι ο Κύριος, του Μωσαϊκού νόμου, αλλά είναι και αρχή μιας νέας περίοδου. Και η αρχή μιας νέας περίοδου. Ποια είναι η αρχή της χάριτος? Είναι η αρχή της χάριτος. Δεν είχε ο νόμος να μας μεταδώσει χάρη, θεία χάρη, Άγιο Πνεύμα, δεν είχε να μας μεταδώσει καθόλου. Με τον ερχομό του Κυρίου αρχίζει και μία νέα περίοδος χάριτος. Άρα, επαναλαμβάνω, ο Κύριος είναι τέλος νόμου και αρχή χάριτος. Εδώ λοιπόν βλέπει κανείς και κάτι ακόμα, λέει, η Παναγία που είναι, αφού κρατούσε τον νομοθέτη επάνω στην αγκαλιά, τον κρατούσε που τα μπήκε να ευλογηθεί από τον Σιμεών. Τον νομοθέτη τον κρατούσε, λέει. Άρα η Παναγία ήταν υπερτέρα του νόμου. Τι σημαίνει αυτό, Βασίλη? Πάνω από τον νόμο. Υπερφυσική θα λέγαμε. Λοιπόν, υπερτέρα, πολύ ανώτερη του νόμου. Η υπερτέρα λοιπόν του νόμου, τι κάνει πηγαίνοντας στον ναό? Υποκύπτει στον νόμο για να πάρει την ευλογία που έλεγε ο νόμος. Πιάστε το να δείτε με το μυαλό σας. Αν αυτά τα πράγματα ταιριάζουν, να τα καταλάβουμε λιγάκι, λέει. Η υπερτέρα του νόμου υποκύπτει στον νόμο για να πάρει ευλογία, όπως έλεγε ο νόμος, να γιαστεί, λέει, να καθαριστεί. Και η καθαρή, καθαρή ήταν η Παναγία, φυλάει, τηρεί, θα λέγαμε, τον νόμο που τηρούσαν οι ακάθαρτοι. Καθαρή η Παναγία. Τηρεί τον νόμο που όριζε ότι οι μη καθαροί, οι ακάθαρτοι, θα πηγαίνουν να παίρνουν ευλογία.
Αυτό γιορτάζουμε εμείς αύριο της Ιπαλής. Δηλαδή θα φέρω στο μυαλό μας ότι βλέπουμε Αγία, υπεραγία, καθαρή, να πηγαίνει να ευλογηθεί για να καθαριστεί. Από το μη καθαρό. Αυτή που έφερε στην αγκαλιά τον νομοδότη, εκείνο που έδεσε τον νόμο, να έρχεται και να σκύβει κάτω από το γράμμα του νόμου. Να εφαρμόσει τον νόμο δηλαδή. Λέει εδώ, ότι δε αμόλυντος ο τόκος, ότι δε αμόλυντος ο τόκος, τόκος είναι ο Χριστός, τόκος είναι το γέννημα. Δεν είναι γέννημα ο τόκος, τι είναι. Όταν λέμε, έχει τόκο, το κεφάλαιο γεννάει τόκο. Εδώ ο τόκος που η Παναγία γέννησε τον τόκο, το Κύριό μας. Και είναι αμόλυντος και καθαρσίων ανεύθυνος και από καθαρισμούς δεν είχε ανάγκη. Καμιά ευθύνη δεν είχε να καθαριστεί. Μαρτυρεί και ο Ισαΐας που λέει, το λέει και ο προφήτης Ισαΐας, 850 χρόνια πριν από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει τα εξής ο προφήτης Ισαΐας. Ας τα ακούσουμε. Πριν ή την οδύνουσα τεκίν, προτού γεννήσει αυτή που θα πονούσε, ενώ δεν πόνεσε στην ουσία, έτσι λέει, ή ακόμη πριν έρθουν οι πόνοι, τους πόνους ξέφυγε. Πριν έρθουν οι πόνοι, τους πόνους ξέφυγε. Ποιος? Η Παναγία γυρέξε όλους γυρέμε πόνους. Στην Παναγία λέει ο προφήτης Αΐας, πριν έρθουν οι πόνοι, των πόνων ξέφυγε. Τους πολλούς πόνους δηλαδή, εννοεί εδώ της γέννας. Δεν πόνεσε η Παναγία. Και ακόμη και έτε και νάρεν, 850 χρόνια πριν, ο Ισαΐας βλέπει την Παναγία να γεννάει χωρίς πόνους. Οι προφήτες λέγονται ορώντες, 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 δηλαδή βλέποντες. Αυτοί ήσαν οι άνθρωποι που έβλεπαν. Όχι την καρέκλα και τον τουβάρι, αλλά το μέλλον ολόκληρο. Και ο Ισαΐας ήταν ο βλέπων και τι έβλεπε ο Ισαΐας στην τηλεόρασή του, που του είχε δώσει ο Θεός. Έβλεπε 850 χρόνια πριν μία παρθένο να γεννάει χωρίς να έχει πόνους. Χωρίς να έχει πόνους. Και ακόμη λέει, θαυμάζει εκπληκτικά ο Ισαΐας ο Βλής και λέει, τι σήκουσε τι ούτω ή τι σε ώρα και νούτος. Ποιος λέει, άκουσε ποτέ τέτοιο πράγμα, να γεννάει μία παρθένος χωρίς πόνους και ποιος είδε τόσο υπερμεγέθες γεγονός. Το είδε κανείς. Το είδε η γη, το είδαν οι προφήτες, το είδαν όσοι το καταλαβαίνουν. Όσοι το καταλαβαίνουν και το γιορτάζουν κιόλας. Και το χαίρονται, και το, όχι μόνο μια φορά το χρόνο, το χαίρονται καθημερινά τη γέννηση του Κυρίου μας Χριστού και την Υπαπαντή. Δεν αποσπώνται οι γιορτές. Οι γιορτές είναι ένα αλυσίδα, μια ενιαία αλυσίδα. Δεν μπορεί να έχεις ένα κρίκο και τους άλλους κρίκους να αλυσίδα να τους πετάξεις, δεν έχεις αλυσίδα. Ζεις ολόκληρο τον κύκλο από τη γέννηση μέχρι και την ανάληψη του Κύριου Ουρανούς. Και ζεις ακόμα και τη δική σου Ανάσταση και Ανάληψη. Αφού αυτά έφερε ο Κύριος στον κόσμο. Να τα γιορτάζεις, να ζεις, να μετέχεις και να λες δόξα σου, το δείξε το φως. Βεβαίως λέει η Παναγία γέννησε χωρίς πόνους. Βεβαίως η Παναγία γέννησε άρεν, όπως το είπε ο προφήτης Αΐας, βεβαίως ευλογήθηκε στον ναό από τον Σιμεών. Πώς λοιπόν ο Σιμεών να μην πει, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, όταν πήρε στα χέρια αυτόν που έπρεπε να πάρει ευλογία ο Σιμεών,
και συνέβη το αντίθετο, να δώσει ευλογία, πώς λοιπόν να μην πει τέλος, τώρα, κατά τώρα, δέξομαι στον ουρανό. Έπιασα με τα χέρια μου αυτόν που είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης. Είναι δηλαδή φοβερά πράγματα αυτά που ζούμε στην Εκκλησία μέσα, αλλά δεν υπάρχουν μάτια μπορέντα να μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται μέσα. Τουλάχιστον δεν ξέρεις γράμματα. Ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ασχολήσου με ευλάβεια με εκείνο που δεν μπορείς να κατανοήσεις. Γιατί το μυαλό δεν τα χωράει. Όμως, αν ασχοληθείς με ευλάβεια, θα πάρεις από εκείνα που εσύ ευλαβείσαι, που σέβεσαι, που τα αγαπάς, που τα λατρεύεις, θα πάρεις ευλογία μεγάλη, όπως πήρε ο Σιμεών που πήρε τον Κύριο στην αγκαλιά. Μπορείς να κατανοήσεις ότι τι είναι αυτό που κρατάει. Ήξερε ότι είναι Θεός. Το πώς και πού δεν το καταλάβει και η Παναγία. Όταν είπα η Παναγία πώς θα γεννήσω εγώ στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της είπε θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, λέει αυτό μόνο εκεί είναι το πώς το ξέρει μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ουδής άλλος. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τέτοια γεγονότα σιωπή με μάθηκα και ούπου υπραγωνή. Λέει, τα ξέρω να τα γιορτάζω και να τα καταλαβαίνω μόνο με τη σιωπή. Και όχι να πολυασχολούμαι και να ερευνώ. Γιατί η έρευνα δεν φέρνει τίποτα παρά τη τρέλα μόνο. Και καταντάς στην αθεία και σε οτιδήποτε άλλο, στην άργηση. Καταντάς στην άργηση. Μόνο ευλάβεια χωράει σε εκείνα τα μεγάλα, τα μοναδικώς μεγάλα θέματα. Ακόμη, θα ήθελα με βάση τον Άγιο Πατάρων εδώ, τον επίσκοπο, να διαβάσω ένα κομμάτι, να δούμε πώς στέκει πάλι ο Ισαΐας μπροστά στην Παναγία. Πώς στέκει μπροστά στην Παναγία και κυρίως στο γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο γεγονός της υπαπαντής. Δεν ξέρω, οι Άγιοι είχανε το φακό και περνάγανε, λέει ο Παΐσιος, εγώ λέει έχω μαύρη τηλεόραση και ο Πορφύριος λέει είχε έγχρωμη τηλεόραση, έγχρωμη. Βέβαια, όχι τέτοιες τηλεόρασεις που βλέπουμε, ξέρετε πολύ καλά εσείς το καταλαβαίνετε, αλλά τηλεόραση του ουρανού επάνω. Τέτοια τηλεόραση είχε ο Άγιος Επίσκοπος Πατάρων, ο Άγιος, και λέει τα εξής. Άνηση ανεβαίνει εις το ιερόν, ανεβαίνει στο ιερό ή του ιερού υψηλωτέρα η Παναγία που είναι υψηλότερη, ανώτερη από το ιερό στο οποίο πήγαινε για να ευλογηθεί. Δυσόν κλαίος περικειμένη έχοντας η Παναγία την ώρα που πήγαινε να ευλογηθεί στο ναό από τον Σιμεών, να μπει στο ναό μέσα, έχοντας, έβλεπε ο Άγιος. Τι έβλεπε? Να έχει διπλή δόξα η Παναγία. Διπλή δόξα. Δηλαδή, παρθενία άχραντη, τι σημαίνει αυτό το άχραντος, σημαίνει ολοκάθαρη, κρίσταλο, παρθενία. Ξέρετε, ήταν παρθένος ο Άγιος Επίσκοπος που το γράφει. Αυτοί δέχονται αποκαλυπτικά το μυστήριο και το γράφουν. Αποκαλυπτικά. Αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα, εσείς διαθέτετε καλό κόσμο εσωτερικό και παίρνετε ευλογία και καταλαβαίνετε ένα πολύ μικρό μέρος όπως και εγώ. Ένας άλλος δεν θα χαμπαρίσει ή μία άλλη που ακολουθεί την τελευταία λέξη της μόδας και γυρίζει η μη θα εμπέξει την φράση «Α, παρθενία άχραντη». Γιατί βεβαίως δεν κατανοεί, δεν καταλαβαίνει,
δεν έχει εδώ περάσει ούτε ένα μήνυμα από εκείνα τα ουράνια, τα ουράνια μηνύματα. Επίσης, και παιδοποιία άφραστη, είναι η δική δόξα. Το ένα είναι ότι η Παναγία ήταν ολοκάθαρη Παρθένος, το ένα στεφάνι και μια δόξα, και το άλλο είναι η παιδοποιία, δηλαδή γέννησε παιδί, η παιδοποιία, απερίγραπτη, που δεν περιγράφεται, πως γέννησε, το διάβασε προηγουμένως, ότι χωρίς πόνους και τέτοια πράγματα, αυτά δεν περιγράφονται, το πως μην το ρωτάς, μην το ρωτάς. Λοιπόν, και βλέπει λοιπόν την Παναγία να έχει αυτή τη δόξα και φέρνει μπροστά το ναό όπου λατρεύεται ο Θεός, φέρνει μπροστά και την Παναγία που είναι και αυτή ναός, γιατί είχε το Θεό μέσα της στην αγκαλιά της, εν διάφτη περιπτώσει 4 κολθήμερο, 40 ημερών, το φέρνει μπροστά της και λέει «και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού». Βεβαίως εδώ που πατάμε λειτουργούν Χερουβίμ και Σεραφείμ μαζί με τον ιερέα και με το λαό του που μέσα παίρνουν μέρος στη λειτουργία, σιγουρότατα και είναι υπερβέβαιο, αλλά και στην Παναγία μας που ήταν ο κινητός ναός, ο ζωντανός ναός, ο έμψυχος ναός, λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, ως εμψύχο ναό κυβωτού. Λέει και εσύ Παναγία μας είσαι έμψυχος ναός, κυβωτός άλλη, που κουβάλισες τον Θεό της δόξης. Και λέει λοιπόν τώρα εδώ πέρα, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστήκεσαν κύκλο αυτού. Και γύρω γύρω λέει ήσαν σεραφείμ. Δεν ήταν στην Παναγία, τι ήταν. Άμα ήταν ο Θεός μέσα στην Παναγία, ήταν ο Θεός στην αγκαλιά που πήγε για να πάρει την ευλογία, στο Θεό δίπλα δεν ήταν τα άγγελοι, που δεν ήταν. Ο Κύριος μας δεν είπε σε κάποια στιγμή «από τώρα και στο εξής θα βλέπετε τους αγγέλους αναβαίνοντας και καταβαίνοντας». Γιατί βάζει πρώτα το «ανεβαίνοντας» και δεν λέει πρώτα «κατεβαίνοντας»? Γιατί μαζί του την ώρα που το έλεγε κουβαλούσε πάντοτε αγγέλους. Ήταν συνοδεία του, μόνιμη συνοδεία του. Γι' αυτό είπε «από τώρα και πέρα θα δείτε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν άγγελοι στον ουρανό και στη γη». Γιατί δεν έλειψαν ποτέ οι άγγελοι. Όπως λοιπόν δεν έλειψαν ποτέ οι άγγελοι από τον Κύριό μας από την ημέρα που γεννήθηκε και από την ημέρα που συνελήφθη. Πώς έγινε, Πνεύματι Αγίου, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Δεν έλειψαν ποτέ οι άγγελοι, έτσι και από την Παναγία που είναι έμψυχος ναός, ζωντανός ναός, δεν έλειψαν και ούτε λείπουν οι άγγελοι, οι οποίοι υμνούν και ευλογούν το πρόσωπο της Παναγίας. Τη Δημιωτέραν, το Χερουβίμ. Και δοξοτέραν, ασύγκριτος. Τελείωσε, είναι ο ναός που έχει, που κρατάει, που δεν φεύγουν ποτέ, που υμνούν το πρόσωπο της Παναγίας, οι άγγελοι. Λοιπόν, και φώναζαν λέει τα Σεραφείμ και τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ λέει εδώ πέρα, «Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα γη της δόξης», Ισαΐας. Αυτό λέει, αφού δεν λείπουν από τον Κύριο οι Άγιοι, δεν λείπει και από την Παναγία, το ναό εκείνο. Και στο ναό εκείνο μέσα της Παναγία φώναζαν οι άγγελοι, «Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», τριπλή αγιοσύνη λέει, Αγία Τριάδα, Άγιος, Άγιος, Αγία Τριάδα. Θα ήθελα να... και κάτι ακόμα να δούμε και να κλείσουμε να τελειώσουμε το θέμα. Δηλαδή τι, έχουμε μπροστά μας εδώ, εγώ έχω μπροστά μου, ένα κομματάκι από τον προφήτη Αβακούμ, από τον προφήτη Αβακούμ, άλλο προφήτη, που μας αναλύει σε εικόνα, όπως λέμε σε οθόνη μπροστά, το φαινόμενο εκείνο του ερχομού του Κυρίου διαμέσου Παναγίας. Πώς, να το διαβάσω και το εξηγήσω. Λέγει, «εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει». Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει.
μέσα σε δύο ζώα θα γίνεις γνωστή. Μέσα σε δύο ζώα θα γίνεις γνωστή. Ανέφερα προηγουμένως. Στα Άγια των Αγίων, στη σκηνή του μαρτυρίου, ήσαν από πάνω δύο χερουβίμ. Δύο χερουβίμ. Όταν μπήκε η Παναγία μέσα, γνώρισαν ότι αυτή είναι η Παναγία που θα γίνει στον Χριστό. Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει. Θα σε γνωρίσουν τα δύο ζώα, τα δύο χερουβίμ εκείνα, που ο Θεός είχε ορίσει το Μωυσή να τα βάλει εκεί πάνω. Δεν καταλαβαίνετε. Θα πω και προηγουμένως. Υπήρχαν δύο ομοιώματα αγγέλων. Όταν μπήκε λοιπόν η Παναγία, οι άγγελοι κατάλαβαν ότι αυτή είναι η μάνα του Κυρίου. Γιατί τα λέει ζώα? Γιατί έτσι παριστάνονται στις εικόνες. Σαν ζώα. Όχι ζώα τέτοια που έχουμε έξω. Ζωή. Είναι και εσύ ζώο είσαι. Λογικό ζώο είσαι. Ζωντανά πράγματα. Έτσι. Δεν ήταν ζώα όπως τα καταλαβαίνουμε, αλλά αγιασμένοι ζωντανοί οργανισμοί θα λέγαμε. Άειλοι. Έτσι, ναι. Την εγνώρισαν λοιπόν την Παναγία οι άγγελοι μόλις μπήκε μέσα που ήταν και έδιναν ευλογία στον αρχιερέα που έμπαινε και θυμίαζε τότε. Και ακόμη, εντοεγγίζειν τα έτη επιγνωστήσει. Και όταν πλησιάζει ο καιρός για να γεννηθεί ο Θεός του ουρανού και της γης από την Παναγία, επιγνωστήσει. Τότε όχι μόνο θα γίνει γνωστή, αλλά θα γίνει παραπάνω, πολύ παραπάνω γνωστή. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του νόμου, όταν πέρασε του χρόνου, όταν πέρασε ο χρόνος και δεν έπαιρνε άλλο, τότε ήρθε ο Υιός του Θεού, γενόμενος σε γυναικός, που γεννήθηκε ο Υιός του Θεού από γυναίκα, γενόμενος και υπό νόμων. Δηλαδή και γεννήθηκε με βάση νόμου που είχε φυσικού νόμου. Ακολούθησε 9 μήνες. Δεν άκουσε 9 μήνες. Αυτό είναι φυσικός νόμος. Δεν εξέφυγε τους 9 μήνες ο Κύριος. Έτσι, γεννήθηκε λοιπόν ο Κύριός μας και έγινε παραπάνω γνωστός από ό,τι ήταν όταν πλησίασε ο χρόνος γεννηθεί. Και συνεχίζει και λέει ο Ισαΐας ο προφήτης και εν το παρήν των καιρών και θα περάσει μετά τη γέννηση ο χρόνος, ο καιρός, τότε θα αναδειχθείς. Δεν αναδείχθηκε ο Κύριός μας όταν πέρασε ο χρόνος και πήγε στον Ιορδάνη και βγήκε και γύριξε και κάλεσε τον κόσμο σε Βιτάνια. Όλα αυτά είναι γραμμένα μέσα. Αυτόν έφερε η Παναγία στην αγκαλιά της και τον οδήγησε 40 ημερών βρέφος και τον δέχθηκε, λέει, ο Σημεών στα χέρια και ευλογήθηκε ο Σημεών. Δεν ευλόγησε ο Σημεών. Ευλόγησε, αλλά ευλογήθηκε. Ποιος πιάνει στα χέρια του Άγια πράγματα και δεν ευλόγεται? Ποιος? Πέστε μου εσείς, ένας που μπήκε στην Εκκλησία μέσα, έναν που δέχτηκε μια ευλογία από έναν Άγιο άνθρωπο και δεν ευλογήθηκε. Όλοι μας, μηδενός εξαιρεμένου, αγιαζόμαστε. Και μπροστά σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, ολόκληρο θέλω να το βλέπουμε σαν βρέφος να παίρνει ευχή, που είναι κατανόητο, ένα τόσο μεγάλο γεγονός, το χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος και φωνάζει «Ο βάθος, έχει βάθος το γεγονός αυτού της γεννήσεως». Δεν το βρεις το βάθος, πού το βρεις. Εδώ δεν βρεις στο μυαλό μας βάθος. Λέει ο ίδιος Απόστολος ότι κανένας δεν γνωρίζει τι κρύβει ο άλλος στο μυαλό του, παρά μόνο ο ίδιος που έχει το μυαλό. Παρά μόνο ο ίδιος και αυτός έχει καλά. Άντε λοιπόν τώρα να βρεις το βάθος του πλούτου και της Χριστότητος του γεγονότος της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Του γεγονότος της ευλογίας που έδωσε ο Σημεών στο βρέφος την ημέρα της Παπαντής. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι γεγονότα που μερικώς, πολύ λίγο κατανοεί το μυαλό, μα πάρα πολύ καταλαβαίνει η ψυχή όμως.
Έχουμε πολλές εικόνες που δίνει το, λέει, η Παναγία είναι λαβίδα, λέει. Που έχεισε το κάρβουνο, τσιμπίδα. Με τη τσιμπίδα πήγαμε το κάρβουνο. Και εγώ είμαστε. Όχι. Η Παναγία σαν τσιμπίδα έπιασε, λέει, το κάρβουνο, τον Υιό του Θεού, και δεν κάηκε. Θα τα ακούσουμε σε τροπάριο. Βέβαια, σε τροπάριο που θα λέει, εσύ είσαι, λέει, η τσιμπίδα που έπιασες το Θεό, που είναι κάρβουνο και έπρεπε να καείς και δεν καείς. Και ο Σιμεών, λέει, από το ίδιο έκανε, έπιασε το Κύριο στην αγκαλιά του και τον ευλόγησε και δεν πάθε τίποτα. Αν και το ίδιο δεν γίνεται, ότι κοινωνάμε. Δεν γίνεται το ίδιο. Που δεν το καταλαβαίνουμε. Που δεν το καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον όμως να νιώθουμε ότι πήραμε το Θεό και μας είναι αρκετό. Μας είναι αρκετό. Αγιαζόμαστε. Ας είναι ευλογημένο το Αγίου Θεού. Ας έχουμε την ευχή της Παναγίας, του Σιμεών και όλων των Αγίων. Αμήν. Τελειώσαμε. Για να δώσουμε. Είπε ο Σιμεών, είδον η οφανή μου το σωτήριό σου. Πού είδα. Ο ετοίμα σας. Κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Αυτό το έχει ετοιμάσει μπροστά για όλους τους λαούς. Και λέει φως εις αποκάλυψη ευνών. Μου κάνει εντύπωση, το διάβαζα σήμερα, χτες δεν το διάβαζα, στην πράξη των Αποστόλων. Αυτό το πράγμα. Λέει, επειδή οι Εβραίοι το κυνηγούσαν όπου είχαν πήγει τον Αποστόλο Παύλο, λοιπόν, σε κάποια πόλη του προβάλλαν, άργησε, δεν ξέρω και τι άλλο θυμάμαι, τι άλλο μπορεί, τι άλλο κάνω. Και λέει, από του νυν επί τα έβνη πορέψομαι. Από τώρα και πέρα θα πάω στους ειδωλάτρες. Εσείς τον διώξατε, αυτοί θα το δεχτούν. Λοιπόν, να έχουμε την προσευχή μας. Σας κούρασα λίγα. Ωχ, Παναγία μου, Χριστέ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Πάτε λοιπόν, ουρανής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, δώσε τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερο και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς χειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πολιτού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή φώτιση να έχουμε. Καλή φώτιση να έχουμε.